χρόνια φέτος. 100 χρόνια. Και θα γίνουν γιορτασμοί. Ενδιαφέρουσα εκδήλωση στη Μακρόνηση το Σάββατο από τους εξόριστους. Ναι. Εσείς το οργανώνατε ή ο Συνόδος. Είπε καμ, νομίζω. Αλλά εμείς έχουμε κάνει ειδική εκδήλωση και συναυλία στη Μακρόνηση. Πέρσι είχαμε πάει, ήμουν εγώ ο Μιλουτής. Το θυμάμαι. Αλλά μιλάμε για πραγματική επανάσταση εδώ. Ιστορικές στιγμές. Καταγεγραμμένες. Άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά πάμε μπροστά τώρα. Όχι, η ιστορική πείρα πρέπει να υπάρχει, όχι ως μνήμη, αλλά κυρίως ως συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον. Γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν επανάσταση όντως που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Άσχετα από την κατάληξη, αλλά έτσι γίνεται οι επαναστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Ούτε οι αστικές επαναστάσεις το λύσαν το πρόβλημα από την πρώτη στιγμή. Στη μεγάλη συμβολή στην αντιφασιστική νίκη. Που χωρίς αυτή δεν θα είναι τη συμβολή των δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, δεν θα μπορούσε να. Ναι, αλλά αυτό έγινε κατορθωτό γιατί υπήρχε ένα σύστημα που μπόρεσε να οργανώσει και την αντίσταση στο φασισμό και την αντίσταση σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Και είχε και κατακτήσεις, άσχετα, σαν να λέω, από την κατάληξη, τα όποια το αρνητικά. Το ΚΚΕ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Του χρόνου. Του χρόνου. Το 18. Σέκε, βέβαια, ήταν τότε. Ναι, αλλά ήταν η μεταξέλιξη. Έχετε κάποιες εκδηλώσεις, θα κάνετε. Βέβαια. Θα γίνουν εκδηλώσεις. Ήδη είμαστε σε μια πενταετία τέτοιων εκδηλώσεων. Δηλαδή, εδώ συνέδριο και πήγε καλά. Πολύ καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε τώρα για τις συνέχεια.